Αυτό που όλες τις τελευταίες μέρες μας απασχολεί και μιλάμε για το τι γίνεται με τις ταυτότητες. Μέρα με τη μέρα, φίλες και φίλοι, μεγαλώνουν οι ουρές στα αστυνομικά τμήματα. Να είμαστε σαφείς. Δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν αλλά ταυτότητές τους. Δεν είναι και πολύ λίγοι. Είναι λοιπόν αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι οι καινούργιες ταυτότητες που ετοιμάζονται, αυτές οι ταυτότητες που είναι με τη μορφή πιστωτικής κάρτας, που ανάλογες υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, εκτός από εμάς, είναι ταυτότητες που έχουν ένα τσιπάκι το οποίο κάνει πολλά και απίθανα πράγματα. Μην σας πω περισσότερα, αλλά είπαμε, είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ότι θέλει. Δεν θα το κρίνουμε, εμείς θα το παρουσιάσουμε. Αλλά εδώ έχει αρχίσει και δημιουργείται κοινωνικό πρόβλημα. Αν παρελπίδα χάσετε ταυτότητα και χρειαστεί να βγάλετε μια ταυτότητα για να έχετε ταυτότητα και να κάνετε τη δουλειά σας, είναι σχεδόν αδύνατον αυτή τη στιγμή. Οι ουρές στα αστυνομικά τμήματα ξεκινάνε πια από την προηγούμενη νύχτα, όχι από το ξημέρωμα. Τις πορείες στους δρόμους με ξυλίνους σταυρούς, σημαίες και συνθήματα κατά των νέων ταυτοτήτων. Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Μέχρι τις διαδηλώσεις κατά μόνας, όπως αυτή εδώ η γυναίκα που περιοδεύει σε γειτονιές πετώντας φέι βολάν. Θέλει να σας σκανάρουσε δεξί χέρι μέτωπο, το λέει εδώ και το χαρτί. Για αποκάλυψη του ανθολόγου. Αντισταθείτε, αμυθείτε στο χάραγμα. Ο κύριος Ασημάκης είναι πρώην υγειονομικός. Διοργανώνει τα συλλαλητήρια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και ισχυρίζεται στην κάμερα του Live News πως η εναντίωση στις νέες ταυτότητες είναι το νέο όχι του έθνους. Να πούμε το νέο όχι του έθνους. Και πόσο μάλλον όταν θα σου πούν ότι με την ψηφιακή κάρτα προχωράμε στο επόμενο στάδιο, το τσίπ στο σώμα. Εναντιώνεται διότι, όπως λέει, θα συγκεντρώνονται πολλά προσωπικά στοιχεία σε μία κάρτα. Είναι και ο λόγος άλλωστε που δεν έχει βγάλει διαβατήριο, παρά το γεγονός πως διατηρεί λογαριασμό στο Facebook και επομένως έχει μοιραστεί προσωπικά του δεδομένα για να τον φτιάξει. Κι εγώ έχω smartphone, κι εγώ έχω social media, λειτουργώ με τα social media, απλά έχω την επιλογή. Ένας άλλος χρήστης του διαδικτύου το πάει ένα βήμα παρακάτω. Διαθέτει TikTok και Facebook, γιατί όπως λέει, από εκεί τον παρακολουθούν μόνο οι αμέλημά του, μην το παρακολουθούν οι ελληνικές υπηρεσίες. Οι ελληνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα κινητό το οποίο έρχεται έτοιμο. Πρέπει να το παγιδεύσουν. Μόνο οι ΙΠΑ έχουν πρόσβαση, επειδή τα λειτουργικά σχήματα κατασκευάζονται εκεί και στο παρασκήνιο στέλνουν τα δεδομένα. Απίθανες καταστάσεις στο Ηράκλειο Κρήτης. Με τη λιποθυμία αυτής της γυναίκας που περίμενε για ώρες την ουρά έξω από το αστυνομικό τμήμα για να βγάλει ταυτότητα. Οι αστυνομικοί την έβαλαν σε ένα σκιερό μέρος, ειδοποίησαν το ασθενοφόρο. Όταν όμως οι διασώστες επιχείρησαν να τη διακομίσουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, η ίδια αρνήθηκε για να μην χάσει, όπως τους είπε, τη σειρά της. Ήρθε η ώρα να διαλέξετε. Ή το Σατανά ή το Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πέστε με τρελή, πέστε με ό,τι θέλετε. Να αποδυναμωθεί η θρησκοληψία. Αυτό ζήτησε με άρθρο του ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του μετά τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τόνισε πως οι νέες ταυτότητες δεν θα έχουν τίποτα το δαιμονικό. Το νέο δελτίο ηλεκτρονικής ταυτότητας δεν μπορεί να προσβάλλει, όπως και κάθε δημόσιο έγγραφο, ούτε την πίστη του κατόχου του, ούτε αφορά την θρησκευτικότητά του, ούτε θα αποτελεί μέσο ελέγχου του κατόχου από αντίχριστες ή δαιμονικές δυνάμεις. Μέσω του Μέγκα τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης για τις νέες ταυτότητες, κάνοντας μάλιστα και ο ίδιος αυτοκριτική για παλαιότερες τοποθετήσεις του. Πράγματα άλλα έτσι εγώ τότε. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν smartphones και δεν είχαμε καταλάβει πως λέει ακριβώς τεχνολογία και λαμβάνω και εγώ το δικό μου μερίδιο της ευθύνης. Άρα έχετε μετανοήσει, κύριε Γεωργιάδη. Θα έλεγα, έχω εξελιχθεί, αγαπητή κυρία Βουλγάρη. Στη ζωή πρέπει να καταλαβαίνεις ότι γίνεται. Δεν πρέπει να μένεις κολλημένος. Όπως εξήγησε, στην εποχή των smartphones δεν χρειάζεται κανένας ταυτότητα με τσιπάκι για να σε παρακολουθήσει και ζήτησε ψυχραιμία από τους πολίτες. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Βλέπετε ότι οι ιεράρχες, φωτισμένοι ιεράρχες, όπως είναι ο Μεσσηνίας αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ξεκαθαρίζουν ότι η Εκκλησία όχι απλώς δεν είναι αντίθετη με τη νέα ταυτότητα, αλλά δεν έχει και κανέναν ενδιασμό.
πολλοί από αυτούς που είναι εναντίον των ταυτότητων που επικαλούνται την Εκκλησία. Αν κάποιος θέλει να μην βγάλει την νέα ταυτότητα, είναι δικαίωμά του, θα το ξαναπώ. Αλλά το να βάζουμε μπροστά την Εκκλησία είναι κάτι το οποίο πρώτα η Εκκλησία πρέπει να μας το επιβεβαιώσει. Και δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα, ζήτησα από τον κύριο Βαρετιμίδη που είναι κοντά μας, επειδή είναι από εκείνους που αντιτίθενται στις ταυτότητες και έχει και ενεργό ρόλο και στις διάφορες. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Τι είναι αυτό το οποίο θεωρείτε εσείς κακό σε αυτά τα νέα δελτία ταυτότητας? Καλησπέρα και από μένα, κύριε Παγκεράτε, και καλή εβδομάδα. Αμήν. Σηκώνει λίγο μεγάλη συζήτηση όλο αυτό που αναφέρεται. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η σταδιακή κατάργηση και απεμπόληση της ιδιωτικότητας, των προσωπικών δεδομένων και των ατομικών ελευθεριών των ανθρώπων. Αυτό που αναφέρεται δεν είναι ταυτότητα, είναι μια βιομετρική κάρτα του πολίτη, η οποία περιέχει ένα RFID chip. Η ταυτότητα είναι το ουσιαστικό του ταυτίζομαι, το οποίο είναι ένα έγγραφο επίσημο κρατικό ταυτοποίησης και μόνο. Με το ΦΕΚ του 2018 που δημοσιεύεται ο νόμος περί αυτής της βιομετρικής ταυτότητας, κάρτας του πολίτη, αναφέρεται εκεί μέσα ότι θα περιέχει ένα RFID chip, στο οποίο δύναται να ενσωματωθούν οποιαδήποτε στοιχεία κρίνεται απαραίτητο για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Κύριε Βαρετιμίδη, να ρωτήσω το εξής. Γιατί συμφωνώ μαζί σας σε κάτι που είπατε στην αρχή και έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή ότι η ιδιωτικότητά μας δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει και το ξέρουμε. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτά που λέμε με τα smartphones ή με ό,τι άλλο. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν έχεις ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, προφανώς έχεις δώσει όλο και το ιατρικό σου ιστορικό, που αν μη τι άλλο είναι το πιο απόρριτο πράγμα που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Τα δεδομένα μας λοιπόν ούτως ή άλλως τα δίνουμε παντού. Το ερώτημα μου είναι, σε μια ταυτότητα που θα έχει τα βιομετρικά χαρακτηριστικά ή ό,τι άλλο, κάτι το οποίο έχει πάνω το ποιος είστε? Σαφέστατα και παραβιάζει. Γιατί? Συμπεριλαμβάνονται μέσα σε μια κάρτα τα πάντα, το οποίο δεν επιθυμούμε εμείς, είναι κόντρα στο Σύνταγμα όλο αυτό και δεν γνωρίζουμε ποιος ελέγχει. Αυτά τα πάντα. Και τι. Αυτό που λέμε ελληνικό κράτος. Αναφέρετε, κύριε Βαγγελάτε, αναφέρετε τα smartphones. Ναι. Από πότε ένα κινητό τηλέφωνο είναι επίσημο κρατικό έγγραφο πιστοποίησης? Δηλαδή, Όπα, ένα λεπτό, γιατί εδώ είναι που αρχίζω και το χάνω. Αν μου λέτε για την ιδιωτικότητά σας, θέλω να σας πω ότι την ιδιωτικότητά μας, κατά τη δική μου εκτίμηση, κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τους ιδιώτες παρά από τις κρατικές αρχές. Δηλαδή, το κράτος, τα στοιχεία σας και τα δικά μου, τα έχει όλα. Το ποιοι είμαστε, πότε γεννηθήκαμε, τι δουλειά κάνουμε, το ποινικό μας μητρό, το ιατρικό μας ιστορικό, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, το γνωρίζει. Ένας ιδιώτης θα μπορούσε και να το εκμεταλλευτεί. Το κράτος θα αναθέτει αυτά απευθείας έναν ιδιώτη. Το smartphone τα έχει όλα. Βεβαίως. Μην συζητήσω τώρα για το smartwatch που ξέρει και μετράει και δίνει στο smartwatch μέχρι και πόσες ανάσες παίρνουμε κάθε λεπτό. Ωραία. Ποια ιδιωτική, τι ιδιωτικό. Μας λέτε ότι επειδή είμαστε μερικώς παραβιασμένοι, τότε να γίνουμε ολοκληρωτικώς παραβιασμένοι και μάλιστα και μία αντιστρέψιμα. Αυτό που λέτε πάλι έχει λογική. Αν έχεις κάνει κάτι λίγο, μην το ξεχυλώσεις. Ναι. Αλλά ρωτάω, η κάρτα που θα έχει μέσα σε αυτό το τσίπ τα στοιχεία μας, πώς παραβιάζει όταν θα έχει μέσα το ύψος σου, το χρώμα των ματιών σου, το αφημί σου, το άμκα σου, πασίγνωστα στοιχεία, σήμερα πας μια αγορά πας να κάνεις και σου λέει, δώσ' μου το αφημί. Τα πάντα μου. Ναι. Πας στο γήπεδο για να αγοράσεις ένα εισιτήριο να δεις την αγαπημένη σου ομάδα, πρέπει να δώσεις το άμκα σου. Ναι, σου λένε, δώσ' μου το αφημί, δώσ' μου το άμκα σου. Δεν σου λένε, δώσ' μου τη βιομετρική κάρτα ώστε να βλέπει ο καθένας τα πάντα εκεί μέσα. Μα γι' αυτό είναι η ταυτότητα. Και ποιος γιατί με εμένα αν μου κλέψουν αυτή την κάρτα? Και να ρωτήσω κάτι. Ωραία, αυτό δεν μας προφυλάσσει και από την εγκληματικότητα? Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει κάνει ένα έγκλημα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει θετικά? Και γιατί να μην συμβαίνει το αντίθετο? Δηλαδή, άμα χαθεί μια τέτοια κάρτα να είναι αντικείμενο για να γίνει εγκληματική ενέργεια. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να αντιγράψεις μια ταυτότητα σαν τις σημερινές από αυτές τις κάρτες? Όχι, κύριε Βαγγελάτε, είναι πολύ πιο εύκολο να χακάρεις ηλεκτρονικά μια ταυτότητα παρά να πάρεις μια χειρόγραφη κύριε ταυτότητα Βαρετιμίδη, και να κάνεις κάτι. Συμφώνησα σε πράγματα που και είπατε, εδώ θα διαφωνήσω. Πάσα, το να φτιάξω μια ταυτότητα σαν τη δική σας τη σημερινή, μπορώ να το κάνω με έναν απλό εκτυπωτή.
Και για να βγάλω άκρη και να ακυρώσω την ταυτότητα, πρέπει να πάω στο αστυνομικό τμήμα, να στάλει σήμα και πάει λέγοντας. Με αυτήν την ταυτότητα, αν τη χάσει κάποιος, με ένα τηλεφώνημα η ταυτότητα μπλοκάρει και φαίνεται ότι πια κάποιος την έχει κλέψει. Δεν είναι έτσι. Σε αυτό διαφωνούμε. Ωραία. Μου δίνετε μία πάσα λοιπόν. Θα αναφερθώ σε κάποιες πηγές σχετικά με αυτά που λέτε. Υπάρχει ο καθηγητής Ντάνιελ Σόλο, καθηγητής του George Washington University, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος λέει ότι οι άνθρωποι έχουν υποστεί πλήση εγκεφάλου να παραδίδουν εθελούσια τα προσωπικά τους δεδομένα υπό το σύνδρομο του λεγόμενου «δεν έχω κάτι να κρύψω». Και αυτό όλο γίνεται υποσυνείδητα. Μέσα από όλα τα μέσα. Α, και τώρα, κύριε Βαρδιμίδη, δεν ξέρω τον καθηγητή που λέτε. Ωραία, και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Πιθανόν να, πιθανό να μην είναι, αλλά το ερώτημά μου είναι σε ένα να δελτίο ταυτότητα. Δηλαδή, κύριος... να σα το πω διαφορετικά. Αν ερχόταν κάποιο και σου έλεγε, δώσ' μου την ταυτότητά σου, αυτή την πλαστικοποιημένη που έχουμε, και θα γράψω από κάτω το άφημί και το άμκα σου. Δεν θα ήταν το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Γιατί? Τα απλοποιείτε πάρα πολύ, κύριε Βαγγελάτε. Εδώ πέρα υπάρχει ο καθηγητής κύριος Χιωτακάκος, ο οποίος λέει, είναι καθηγητής διδάκτορ πληροφορικής στο Essex, και λέει ότι όταν εμπλέκεται η τεχνολογία δεν υπάρχει καμία απολύτως ασφάλεια. Σήμερα μπορεί να υπάρχει, σε μία-δύο εβδομάδες ο hacker σε περνάει και σου χακάρει τα πάντα. Και σε αυτό συμφωνούμε. Απλώς σας λέω ότι η ταυτότητα, η χάρτινη που έχουμε, είναι 100 φορές λιγότερο ασφαλής από αυτή την πλαστικοποιημένη. Αν μου μιλάτε για ασφάλεια, δεν συγκρίνονται τα δύο. Μα πώς το ξέρουμε αυτό, κύριε Βαγγελάτε, πώς το ξέρουμε. Αυτό θα το ξέρουμε αν γίνει όλο αυτό και μετά το τι θα γίνει. Τέλος πάντων. Εντάξει, κύριε Βαρδιμίδη, ξαναλέω, έχει σημασία να κάνουμε διάλογο. Και εσείς να πείτε την άποψή σας και να γίνει ένας διάλογος. Ίσως κάποιοι που έχουν ερωτήματα να κρίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που τα είπαμε και που κάνουμε αυτό το διάλογο. Και θέλω να πω ότι... Δεν έχω ένα λεπτό ακόμα. Να το πείτε βεβαίως. Ναι. Ωραία. Υπάρχει ο ειδικός κυβερνοασφάλειας σήμερα στην ελεύθερη ώρα που βγαίνει και λέει ότι ο κύριος Μπαχρουμπής, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος δεν το όνομά του, Γεράσιμος. Και λέει ότι σε 30 λεπτά μέσα μπορώ να χακάρω οποιαδήποτε κάρτα του πολίτη με συγκεκριμένο εξοπλισμό. Εγώ γιατί ενώ την ταυτότητα δεν χρειάζεται να τη χακάρεις. Την ταυτότητα πατάς στο πρωτάθλημα του κουμπί εκτύπωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Βαρδιμίδη. Ξαναλέω, είναι ένας διάλογος, θα τον κάνουμε. Να ακούσουμε όλα αυτά που λέγονται και κυρίως να δώσουμε και απαντήσεις, φίλες και φίλοι. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε πάντα από εδώ. Να βάζουμε τους ειδικούς να μιλάνε. Ελάτε λοιπόν να το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, συγκεντρώσαμε ερωτήματα. Υπάρχουν ερωτήματα. Ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν καμία διάθεση να αμφισβητήσουν τις ταυτότητες, κάνουν μια συζήτηση. Σου λέει, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το τσιπάκι τελικά. Έχει γεωεντοπισμό, δεν έχει. Τι στοιχεία μπορεί να μαζέψει, πώς θα χρησιμοποιηθούν. Βάλαμε λοιπόν αυτά τα ερωτήματα σε μια σειρά και ζητήσαμε απαντήσεις από εκείνους που ξέρουν και που σεβόμαστε, το τονίζω. Να δούμε το βίντεο και μετά θα το κάνουμε και κουβέντα. Από τη φίλη είστε ψεκασμένοι. Στα πρώτα τρέντ του TikTok φιγουράρουν οι νέες ταυτότητες, με όλο και περισσότερους χρήστες να ξεδιπλώνουν τη δική τους άποψη. Εγώ την ταυτότητά μου την έχω από το 2009 και δεν πρόκειται να την αλλάξω. Ο κόσμος να χαλάσει. Η ψηφιακή ταυτότητα θα αναγράφει μέχρι και το DNA σου. Θα πει σε άλλο τη βίντεο αυτή η νεαρή κοπέλα, η οποία ζητά από τους ακολούθους να αντισταθούν. Βιομετρική κάρτα που θα αναγράφεται μέχρι το DNA σου μέσα. Σου δίνουν τελεσίγραφο, φίλε, και σου λένε ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα έχετε όλη ηλεκτρονική κάρτα. Όχι, ρε φίλε, δεν γουστάρω. Την ώρα που οι φωνές αυτές πληθαίνουν, το Live News απευθύνθηκε στους ειδικούς, οι οποίοι με σύνεση και ψυχραιμία απαντούν στα σενάρια συνωμοσίας που θέλουν τις νέες ταυτότητες να έχουν τσιπ παρακολούθησης, σύστημα γεωεντοπισμού, αλλά και χάραγμα αντιχρηστού. Αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε ενάντια στο χάραγμα μέχρι τελευταίος ρανίδος του αίματος μας. Άλλη μία κάρτα θα εμφανιστεί στο πορτοφόλι μας. Θα είναι μία κυβερνητική κάρτα που θα περιλαμβάνει σε ένα μικρό χρυσό τσιπάκι τα βιομετρικά στοιχεία που θα συνδυάζονται με την ταυτότητά μας.
Ο Νίκος Βασιλάκος επιχειρεί να εξηγήσει τι νέο φέρνουν οι ψηφιακές ταυτότητες και γιατί οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν. Την κάρτα, την ταυτότητα θα την έχεις αιώνια και εφόσον οι Άγιοι Πατέρες είπαν να μην την πάρουμε αυτή την ταυτότητα, δεν πρέπει να την πάρουμε. Η αλήθεια πάντως είναι πως αυτή η κάρτα του πολίτη δεν θα την έχουμε αιώνια. Για την ακρίβεια θα έχει διάρκεια ισχύως 10 έτη. Και όπως εξηγεί ο Νίκος Βασιλάκος, αυτό που θα προσφέρει είναι μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι ασφαλές γιατί ό,τι είναι κυβερνητικό είναι κρυπτογραφημένο. Αυτό εγγυάται ότι θα υπάρχει ασφάλεια και δεν θα μπορεί κάποιος ούτε να χακέψει, ούτε να ανοίξει, ούτε να διαβάσει τα προσωπικά δεδομένα. Έχω κάποιες αμφιβολίες, έχω άγχη. Πόσο εύκολα θα είναι ένας χάκερς, ένας οπουδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση. Έχει σύστημα πάνω που διασφαλίζει ότι ακυρώνεται από μακριά με το που θα κλαπεί και πολλά άλλα συστήματα που είναι σύγχρονα το 2023 που ζούμε. Οι πολέμοι των νέων ταυτοτήτων υποστηρίζουν πως συγκεντρώνονται πολλά προσωπικά δεδομένα σε μία κάρτα, με τους ειδικούς να καθησυχάζουν πως το γεγονός που στα αναγράφονται τέτοια στοιχεία γίνεται μόνο για τη διευκόλυνση των πολιτών. Και όλοι επειδή είμαστε πολίτες και κινούμαστε, το αφημί μας κυκλοφορεί. Η ταυτότητά μας κυκλοφορούν. Όσο ανησυχείτε που σημειώνουν σε ένα ξενοδοχείο τον αριθμό ταυτότητας και το αφημί σας, τόσο να ανησυχείτε αν οι νέες ταυτότητες θα έχουν προσβάσιμο το αφημί για λόγους ευκολίας. Οι νέες ταυτότητες αναμένεται να παρουσιαστούν στο κοινό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι ο κύριος Βασιλάκος. Καλησπέρα. Γεια σας και από μένα. Και καλή σας όλα τα καλά. Η παραβίαση της ιδιωτικότητας είναι κάτι που όλους μας απασχολεί και καλά κάνει και μας απασχολεί. Ναι. Και είναι και δεδομένη η παραβίαση της ιδιωτικότητας. Αλλά όταν ακούω πράγματα, σαν το «Μα θα βλέπει κάποιος το αφημί μου», μια πώληση να κάνεις. Το βλέπω. Στο τηλεφώνημα. Ναι. Σου ζητάμε το αφημί. Το έλεγα και νωρίτερα και στον κύριο που μιλάγαμε. Ναι. Στο γήπεδο να πάω να βγάλω εισιτήριο. Σωστά. Αυτή η ταυτότητα λοιπόν που έχετε μία. Λοιπόν, θα δείξουμε κάτι γιατί δεν μπορούμε να δείξουμε την ταυτότητα. Θα είναι μία κάρτα σαν και αυτή. Ναι. Η ταυτότητα που θα έχουμε όλοι και θα χρησιμοποιούμε. Σαν μία πιστωτική κάρτα. Το μέγεθος μία πιστωτική κάρτα. Αυτή η κάρτα λοιπόν θα βρίσκεται στο πορτοφόλι μας. Και θα έχει ένα τσιπάκι με βιομετρικά στοιχεία. Δηλαδή, αντί να γράφουμε ύψος 1,71 ο Νίκος ο Βασιλάκος, χρώμα ματιών, ό,τι αυτό, έχει ταυτότητα σήμερα. Πρόσωπο, οειδές, μαλλιά, καστανά. Τώρα δεν θα τα έχουμε όλα αυτά. Θα έχουμε ένα τσιπάκι μέσα σε αυτή την κάρτα με αναγνώριση από μακριά, το RFID που λέμε, mm-hmm. το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στην αστυνομία. Θέλω να το ξαναπώ αυτό γιατί έχει παρεξηγηθεί. Θα δίνει λοιπόν τη δυνατότητα στην αστυνομία να έχει πρόσβαση στα δικά μας δεδομένα, πώς όμως και πότε. Ένα λεπτό, βάλτε μια ανατελεία να πω το εξής. Θα δίνει πρόσβαση και ξέρετε, κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα όχι γιατί μας ενδιαφέρει ταυτότητα ή ό,τι άλλο. Μας ενδιαφέρει να είμαστε ενωμένοι. Μας ενδιαφέρει να αγωνιζόμαστε για πράγματα που έχουν νόημα. Και πρέπει να το κάνουμε. Όχι για πράγματα τα οποία, κατά τη δική μου γνώμη, δεν έχουν νόημα. Αυτή η ταυτότητα λοιπόν που μας δείχνει ναι. η ηλεκτρονική, κύριε Βασιλάκο, θα έχει όλα αυτά τα στοιχεία για το ύψος, το χρώμα των ματιών, τα μαλλιά κτλ. Αυτό που θα έχουμε σε εδώ. Κάποιον, την αστυνομία ή κάποιον που ναι. θα έχει αυτό που λέμε card reader. Τον αναγνώστη δηλαδή αυτού του τσιπ. Λέει ναι. κάποιος, μα πήγαινε στο εμπόριο και αγόρασε ναι. ένα τέτοιο αναγνώστη καρτών. Δεν γίνεται αυτό. Με 20 ευρώ. Όχι. Λέω, ακόμα και αν γίνει. Δεν γίνεται. Χρειάζεται κάποιος να έχει αυτόν τον αναγνώστη των καρτών. Στη σημερινή ταυτότητα δεν χρειάζεται τίποτα, την κοιτάς μόνο. Ναι. Δηλαδή, όποιος την κλέψει, τα λέει αυτά πάνω. Δεν χρειάζεται καν να ναι. κάνεις αναγνώστη. Όμως, εγώ θα σας πω ότι στις νέες ταυτότητες όλες οι πληροφορίες είναι κρυπτογραφημένες με αλγόριθμο ο οποίος δεν σπάει. Γιατί θα πρέπει. Όσο, για να δώσω ένα παράδειγμα, έχει μπει ποτέ κανένας στο GSIS, στην ΑΔΕ, στο TaxisNet, σας ρωτάω. Από όσο ξέρω, όχι. 2023 έχουμε, αυτό λειτουργεί από το 98 περίπου, ως TaxisNet. Άρα θα είναι κρυπτογραφημένο με ασφαλή τρόπο. Όχι μόνο κρυπτογραφημένο θα είναι, γιατί κρυπτογράφηση ευαγγελίζονται πολύ, κύριε Ευαγγελάτο. Ευαγγελίζονται λοιπόν ότι σπάει, δεν σπάει, κάνει, δεν κάνει. Ό,τι είναι κυβερνητικό. Δεν αγγίζεται. Εγώ θα το πάρω και από την άλλη πλευρά. Μπορεί και να σπάσει και κάποια στιγμή θα σπάσει. Όμως είναι πολύ πιο ασφαλές από μια ταυτότητα η οποία σήμερα είναι σε μια μορφή, αυτή που ξέρουμε, χειρόγραφη ακόμα, η οποία είναι απλώς αναγνώσιμη, από ματάκια, ούτε καν από card readers. Ένα είναι αυτό. Ναι. Πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι. Ωραία. Που έχει γίνει κουβέντα, δηλαδή το βάζω και σαν ερώτημα. Ναι. Είναι πολλοί που λένε γεωεντοπισμός. Ναι, δηλαδή έχουμε γεωεντοπισμό στα κινητά μας.
Βάζουμε στα Google Maps που πάμε. Ναι. Δηλαδή, ξέρει η μισή Φίλιος το που κινεί το καθένας μας. Να το καταρρύψω το μύθο. Ναι. Μπορώ. Με την άδειά σας. Παρακαλώ. Βάλτε το σε μία προστασία που υπάρχει για τις κάρτες, αυτοί που βάζουμε που δεν μπορούν να την χρεώσουν στο μετρό. Δεν πουλάνε και στα περίπτερα τέτοιες προστασίες. Αν τη βάλω σε θήκη ειδική, μπορεί να γεωεντοπιστεί, όχι βέβαια. Ναι. Άμα τη θάψω μέσα στη γη, γεωεντοπίζεται, όχι βέβαια. Σε κανονικές συνθήκες κάνω γεωεντοπισμό. Εάν την έχω σε μια απλή θήκη καρτών, η οποία θήκη καρτών είναι αυτές που όταν την ακουμπήσει, ακουμπάει κάποιος POS πάνω σου και δεν κάνει χρέωση. Να εξηγήσουμε τώρα το εξής. Επειδή η ταυτότητα δεν έχει ενέργεια, δεν υπάρχει δηλαδή ενέργεια, δεν μπορεί να εκπέμψει ένα σήμα. Όχι, βέβαια. Μπορεί να γίνει παθητικός δέκτης. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος μπορεί να ρίξει μια ακτίνα, θα το πω όσο πιο απλοϊκά γίνεται, να δει πού είναι μια ταυτότητα. Η ίδια η ταυτότητα, επειδή ακριβώς δεν έχει ενέργεια, δεν μπορεί το τσίπ αυτό να λειτουργήσει ενεργητικά. Αν λοιπόν ακόμα και κάποιος έχει το φοβερό ότι δεν θέλει να τον γεωεντοπίσουν, μπορεί να την βάλει σε μια θήκη και να τελειώσει εκεί το πανηγύρι. Απλοποιεί τη δουλειά της αστυνομίας. Εκεί είναι το ζουμί και δεν το λέει κανένας ότι η αστυνομία από εκεί που αναγκαζόταν να σταματήσει, να μιλήσει, να κατεβάσει τον επιβάτη κάτω. Τώρα να απασχολήσει 5-6 υπαλλήλους. Ναι. Με τηλέφωνα, πες μου αυτό, απασχολεί, δεν απασχολεί και ό,τι άλλο. Τώρα γίνεται με. Άρα γίνεται ανθρώπινος, διευκολύνεται και επαγγελματικός ο οποιοσδήποτε έλεγχος. Ένα. Δεύτερον. Χρειάζεται μία εγκύτητα. Δηλαδή, αν εγώ αγχώνονται τώρα, αν θα τους γεωεντοπίσουν. Γιατί κρατάνε τα. Εγώ σέβομαι ότι κρατάνε τα μυστικά του κράτους όλοι αυτοί που αγχώνονται, μην τους εντοπίσουν. Όχι, εγώ δεν θέλω να το ειρωνευτώ. Θέλει ο άλλος να μην ξέρει πού βρίσκεται κανένας. Δεκτό, σεβαστό. Λοιπόν. Να το κάνει. Θέλετε να μου πείτε. Άστε την ταυτότητα σπίτι. Ναι, ότι δεν μπορεί να αφήσει την ταυτότητα σπίτι. Μετά έχουμε. Έχουμε δημιουργήσει τόσο θέμα, δεν έχουμε ασφάλεια με τις παλιές ταυτότητες γιατί πλαστογραφούνται. Έχουν γίνει βορρά στα χέρια όχι μόνο διακινητών και λατρεμπόρων. Με έναν εκτυπωτή. Αλλά των τραπεζών. Με έναν εκτυπωτή HD λοιπόν, από αυτούς που έχουμε σπίτι, φτιάχνουμε ταυτότητα κανονική. Κανονικότατη. Κανονική ταυτότητα. Άρα, ερχόμαστε λοιπόν και κάποιος μας φέρνει μία εξέλιξη και θα σας θυμίσω ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα το ραδιόφωνο, οι πολέμοι του ραδιοφώνου έλεγαν να μην είστε στο ίδιο δωμάτιο με το ραδιόφωνο, να είστε σε διπλανό δωμάτιο, να μην ακούτε συνέχεια το ραδιόφωνο γιατί είναι βλαβερό για τα αυτιά. Nice. Ήρθε μετά η τηλεόραση και αρχίσαμε. Γιατί να έχει χρώμα, γιατί να μην έχει χρώμα. Μην κοιτάς την τηλεόραση, μην είσαι κοντά στην τηλεόραση. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκο, είναι δηλαδή πολύ απλοϊκά και τόσο διαφωτιστικά και. Πώς να το πω, αυτονόητα όλα αυτά. Πάμε μπροστά, δεν πάμε πίσω. Όποιος θέλει βέβαια να πάει πίσω, ας ακούσει αυτά που λέει. Ένα λεπτό, γιατί υπάρχουν αυτοί που θέλουν την άλλη πλευρά. Η επίσημη εκκλησία λοιπόν τι λέει. Ότι δεν έχει πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Το είπαμε πριν και το τονίσαμε. Τώρα, όλοι αυτοί που είναι πολέμοι και πιστεύουν ότι θα πιάσουν τη ρομφαία του Γαβριήλ και θα πολεμήσουν, ας πολεμήσουν λοιπόν κάπως αλλού, όπως και αυτοί που θέλουν να πολεμάνε στο ίντερνετ, να μην πολεμάνε στο πληκτρολόγιο. Σας να ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Με μεγάλη απλά χαρά. Αυτονόητα. Πράγματα τα οποία. Πώς να το πω, είναι δεδομένα. Και επιμένω και το λέω, ασχολούμαστε με το θέμα, γιατί έχει σημασία και ως Έλληνες να ψάχνουμε αυτά που μας ενώνουν και όχι να προσπαθούμε να βρούμε πράγματα που μας χωρίζουν χωρίς να υπάρχουν. Έχουμε πολλά να μας χωρίζουν και μπορούμε να τα. Κάθε μέρα να τα συζητάμε, να διαβουλευόμαστε. Δεν χρειάζεται αυτά που δεν υπάρχει λόγος να εφευρίσκουμε για να πηγαίνουμε απέναντι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κλείνουμε το θέμα αυτό και πάμε στην ΑΣΠΑ. Θέλω να δούμε λοιπόν την ΑΣΠΑ Μπαλέτα. Γιατί έχουμε πάρει ένα.